Νομίζουμε και έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι και ο εισηγητής μας, ο Νίκος Χωραθανασόπουλος, η Μανολάκου, αλλά και οι βουλευτές του κόμματος, έχουν κάνει φίλο και φτερό όλα αυτά τα οποία λέτε. Και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα συμπορευόμενα κόμματα, τα υπόλοιπα. Και φυσικά απάντηση δεν λαμβάνουμε και είναι πολύ φυσικό. Ναι, κύριε Κατρίνια, με θέλετε ακούστε. Έχω ράματα για τη γούνα σας, πολλά. Λοιπόν, συμπορευόμενα, στη στρατηγική την ίδια. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια εικόνα, ειλικρινά σας το λέω, που μας κάνει να νομίζουμε ότι είμαστε σε άλλη χώρα, σε άλλο κόσμο. Ευδαιμονεί ο ελληνικός λαός. Όλα θα πάνε καλά. Και ανάπτυξη και λοιπά, και όλα και όλα και όλα και όλα. Έρχονται καλύτερες μέρες. Εκτός από ορισμένους, όπως ο κύριος Παπασταύρου το πρωί, που είπε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα μας... Αυτό εννοούσε, γνωρίζοντας και την επερχόμενη κρίση, γνωρίζοντας και τις γενικές, τα γενικά προβλήματα που υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς λέμε, λοιπόν, ότι ο προϋπολογισμός σας, όπως και όλοι οι προϋπολογισμοί το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γι' αυτόν συγκεκριμένα, είναι σκληρός, ταξικός και κάνει μπαράζ γενικευμένη επίθεση απέναντι στα λαϊκά στρώματα και συνολικά στο βιωτικό τους επίπεδο. Εισόδημα και πολλά άλλα, γιατί βιωτικό επίπεδο δεν είναι μόνο το εισόδημα. Εδώ είναι το ερώτημα. Ποιος έχει δίκιο? Εσείς ή εμείς? Μάλιστα. Για να δούμε. Ποιο είναι το μότο, για να χρησιμοποιήσω και μια σύγχρονη έκφραση της Νέας Δημοκρατίας? Ανάπτυξη, οι ρυθμοί, επενδύσεις. Και εδώ γίνεται διαγωνισμός από τα άλλα κόμματα, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κλπ. Ποιος θα πετύχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, εκτός ΚΚΕ. Ποιος θα φέρει την καλύτερη και τη μεγαλύτερη. Όμως σκόπιμα εξεχνάτε μια κουβέντα, εσείς της ονομαζόμενης αριστεράς, όπως και οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ που δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Ποια είναι? Δεν υπάρχει αφηρημένη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έχει χαρακτήρα. Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Συμφωνείτε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι καπιταλιστική? Δεν υπάρχει ουδέτερη ανάπτυξη. Είναι καπιταλιστική ανάπτυξη. Η οποία καπιταλιστική ανάπτυξη, που σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι επενδύσεις, έχει συγκεκριμένους και σιδερένιους νόμους και προϋποθέσεις. Όποιος ξέρει πολιτική οικονομία ή παριστάνει ότι ξέρει, αν αυτό δεν το αναγνωρίζει, ή κοροϊδεύει τον κόσμο ή τέλος πάντων υποκρίνεται. Είναι ή έτσι, κυρία Δούρο, ότι είναι καπιταλιστική ανάπτυξη? Μάλιστα. Το είπατε ποτέ? Όχι. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη, λοιπόν, ανάπτυξη έχει σιδερένιους νόμους και προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση. Για να υπάρξει ανάπτυξη καπιταλιστική, τι σημαίνει κεφαλαιοκρατική, δηλαδή για να βγάλει μεγαλύτερα κέρδη το κεφάλαιο, πρέπει να συντριβεί, να πέσει όσο το δυνατόν παρακάτω η αμοιβή των εργαζομένων. Η τιμή δηλαδή της εργατικής δύναμης, γιατί τα κέρδη δεν βγαίνουν ούτε από την καπατσοσύνη, ούτε από την εξυπνάδα, ούτε από το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Βγαίνει πρώτα απ' όλα και κυρίως από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η σκανδαλώδης χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λεφτά που πληρώνει ο ελληνικός λαός και από τα ευρωπαϊκά ταμεία, για να μην είμαστε και άδικοι, που τα πληρώνουν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτον, σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές και πολλά άλλα κίνητρα εντός εισαγωγικών για επενδύσεις. Βγαίνει από την γενικευμένη ιδιωτικοποίηση σε όλους τους τομείς και την εμπορευματοποίηση και από το ξεπούλημα, μάλλον να μην πω ξεπούλημα, από την πώληση δημόσιας περιουσίας. Είναι έτσι ή όχι? Έτσι είναι. Συμφωνείτε, κύριε? Συμφωνείτε ότι είναι έτσι? Μάλιστα, η οποία έχει τη θεωρία ότι θα αυξηθούν τα κέρδη και αφού θα αυξηθούν τα κέρδη θα πάρουν και οι εργαζόμενοι και θα ζήσουν όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Περιμένετε όμως να δούμε και την πραγματικότητα. Μη βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Λέμε, λοιπόν,
ότι αυτή η πολιτική, ανεξάρτητα από τις επιμέρους κριτικές, είναι αποδεκτή από όλα τα άλλα κόμματα εκτός ΚΚΕ. Δεν μπορεί να λες για ανάπτυξη στον καπιταλισμό και να ξεχνάς ποιοι είναι οι νόμοι για να αναπτυχθεί ο καπιταλισμός. Θα δούμε και τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό λέμε ότι εδώ είμαστε δύο κόμματα, είναι δύο στρατηγικές. Είναι η στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της καπιταλιστικής οικονομίας που υπερασπίζονται όλοι και παριστάνουν και τους δήθεν. Δεν φταίω εγώ. Τι να σας πω. Εγώ φταίω για την ισοπαίδωση. Ή αυτοί που ταυτίζονται με τη δικαιοσύνη. Εσείς τα λέτε στα ίσια. Εκείνοι τα λένε καλυμμένα. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο. Και κύριε Πρόεδρε, για να μην έχουμε φασαρίες, έχω 12 και 6 δευτερολογία. Εσείς τώρα έχετε στα 5 ακόμα και έχετε άμα. Ναι, όχι, το λέω από τώρα για να μην έχουμε μετά διακοπές. Εγώ θα μιλήσω μία φορά. Συνεχίζουμε λοιπόν, για να δούμε. Είμαστε εμείς υπερβολικοί? Είμαστε εμείς τώρα που κάνουμε θεωρίες μαρξιστικές κλπ? Για να δούμε την ανάπτυξη δική σας και τα αποτελέσματα. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Μάλιστα. 2022. Αύξηση του ΑΕΠ 21-22 8,4%. Έτσι δεν είναι? Ο υπουργός εδώ είναι. 2022 5% για τους εργαζόμενους. Μείωση του μέσου μισθού 5%. Η ανάπτυξη για όλους. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο, για να στοιχειοθετήσουμε και αυτό που λέμε ότι πρέπει να πέσει η τιμή της εργατικής δύναμης. Νομοθέτηση 13ωρου το 2023. Αθεόφοβη, το λέω έτσι. Όλοι σας, και θα πω και για σας, για να μην έχετε παράπονο, όλοι σας το 23 λέτε στον κόσμο να δουλέψει 13 ώρες. Εσείς μπορεί να δουλεύετε 13 ώρες μέσα σε ένα εργοστάσιο. Μπορείτε, ε? Για πήγαινε στη Λάρκο να δουλέψεις, σε τρεις μέρες θα έχεις βγει off. Θα, άμα πας σε βιομηχανία, θα βγεις off σε 13 ώρες. Δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου, για να μην πω και τίποτα άλλο. Αλλά τώρα σου που ξέρετε εσείς από βιομηχανίες, οικοδομή, να δουλεύεις 13 ώρες στην οικοδομή. 176 σκοτωμένοι στην οικοδομή. Πότε είναι? Όλοι μετά την 8ωρο. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, έχει και αντοχές. Πάμε παρακάτω, μην με προκαλείτε γιατί θα φάω περισσότερο χρόνο. Λένε οι στατιστικές, 21% των εργαζομένων το 2023 δουλεύει πάνω από 48 ώρες. 1921 καθιερώθηκε το 8ωρο, 2021 το 13ωρο. Και δεν, τι να πω, φιλότιμο, δεν υπάρχει, είναι πολιτική αυτή, κινησμός. Τελείως. Κινησμός. Κινησμός που λέει σε δολοφονώ για να αυξήσουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εργασιακές σχέσεις ζούγκλα. Εδώ βγαίνετε και καμαρώνετε ότι μειώσατε την ενεργεία. Δηλαδή, άμα δουλέψω εγώ μια μέρα την εβδομάδα, βγαίνω από τον κατάλογο και θεωρούμαι εργαζόμενος. Μία μέρα να δουλέψω. Δύο μέρες θέλετε. Τρεις. Τέσσερις. Σας δώσω εγώ παραπάνω. Τέσσερις όμως. Αυτό σημαίνει ότι είμαι ενεργός εργαζόμενος? Όχι βέβαια. Για τα λαϊκά στρώματα λοιπόν η ανάπτυξή σας είχε φοροκαταιγίδα 4,5 δισεκατομμύρια πάνω το 22, 4,5 εκατομμύρια πάνω από τις προβλέψεις που κάνατε, από φόρους, από ποιον? Πήρατε από τους φαμπλιστές, πήρατε από τους βιομήχανους, πήρατε από τους ενεργειακούς ομίλους? Όχι. Ποιος τα πληρώσε και τα πληρώνει? Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Προβλέψεις τώρα για τον καινούριο, το 24, συν ακόμα 1,6, ναι, 1,6 δισεκατομμύρια. Φορολογία. Για ποιους? Για τα λαϊκά στρώματα. Έμεση φορολογία. Πάνω από 60%. Και εσείς που φωνάζετε, και το Πασόκ ακόμα, καλά σοβαρολογείτε. Τι φάγατε, λωτούς, πήγατε στη Λιβύη, πού πήγατε που έχει μεγάλη παραγωγή? Εσείς δεν το αυξήσατε πάνω από 60% την έμεση φορολογία και καταγγέλλετε τους άλλους? Γιατί μιλάτε να μειωθεί η έμεση φορολογία? Θα σας το πω μετά. Μιλάτε τώρα για έμεση φορολογία? Τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια? Έλεος δηλαδή.
Τι μας περνάτε δηλαδή για βλάκες? Με τρία μνημόνια μας παριστάνετε εδώ? Ποιος κατέστρεψε όλα αυτά? Ποιος μείωσε τους μισθούς? Ποιος? Εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Μη βιάζεσαι, γιατί έχουμε κι άλλα. Άρα λοιπόν, και τρίτος τομέας, σοβαρός, είναι η χειροτέρευση των ονομαζόμενων κοινωνικών δαπανών. Υγεία, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός, στα βάραθρα και εμπορευματοποίηση των πάντων. Τέταρτον, ακρίβεια. Τι παριστάνετε εδώ, που δεν ξέρετε από πού είναι η ακρίβεια? Μονοπωλιακή όμιλη, μονοπωλιακές τιμές. Για όλους σας λέω, γιατί βιάζεστε κύριε Κατρίνη και θα την πατήσετε. Εμείς δεν μιλάμε τώρα χωρίς στοιχεία, εμείς μιλάμε με στοιχεία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, πέστε μας ποια άλλη χώρα έβαλε πρόστιμα. Κύριε Υπουργέ, σας κάνω μία πρόταση. Δώστε μου 100.000 κέρδη, λοιπόν, να παραβιάσω κιόλας, και αντί για 10.000 που θα εισπράξετε με τα μέτρα που παίρνετε, σας δώσω 20 και 30.000. Αυτό είναι. Έχουν θησαυρίσει και τους παίρνετε τι? Σαν να παίρνετε ένα δεκάρικο από εμάς. Αυτή είναι η ουσία της μεγάλης αντιμετώπισης της εσχροκέρδειας, όπως λέτε. Επομένως, με στοιχεία λέω, απορρίψτε τα. Ποιος κερδίζει? Οι εργαζόμενοι χάνουν. Με όλα αυτά τα στοιχεία, μπορώ να πω κι άλλα. Χάνουν κυριολεκτικά. Όχι μόνο δεν κερδίζουν, αλλά χάνουν από αυτά που έχουν. Και τα ψίχουλα που δίνεται πάνε στον αέρα. Με όλη την ακρίβεια που υπάρχει. Όμως η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, για να το πω έτσι, η άλλη όψη ποια είναι? Για να δούμε λοιπόν. 2022, 150 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αύξηση των κερδών 300%. Δεν πιστεύω να το αμφισβητήσετε, εσείς θα δώσετε τη στοιχεία, δεν δώσαμε εμείς, ούτε ο Ριζοσπάσης θα γράψει. 300% αύξηση των κερδών, 150 εταιρείες, 14,5 δισεκατομμύρια κέρδη. Οι οποίες 150 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατέχουν το 53% του ΑΕΠ. Πόσο φόρο πληρώνουν? 5%. Με 53% του ΑΕΠ. Που λογικά με τη θεωρία που λέτε για όλους και λοιπά, έπρεπε να πληρώνουν το 53%. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και να πάμε και παρακάτω. Μάλιστα. Διανεμόμενα κέρδη. Πόσο φόρο πληρώνουν? 5%. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που είσαστε και πολύ έξυπνος και δραστήριος, πέστε μας ένας μισθωτός πόσο πληρώνει. Ένας μισθωτός πόσο πληρώνει? Από 20 μέχρι 32. Ανάλογα με το εισοδήματά του. Και αυτοί που έχουν αυτά τα κέρδη, δεν θέλω να κάνω τώρα παλαιπροσιασμό, γιατί πληρώνουν 5%. Εσείς πόσο λέτε, 40? Εσείς τι λέτε, κυρία Δούρου, 40%? Να πληρώνουν κάμας δουλεύετε. Ήταν 15, το πήγατε 10, κυρία Δημοκρατία, 5. Ο πρώτος νόμος που κάνατε όταν είπατε ότι φύγαμε από τα μνημόνια, από την Ιθάκη και τα αιώνια νησιά, ποιος ήταν, ξέρετε? Πάρτε τα πρακτικά, αυτός ήταν. Μειώσατε κατευθείαν τα διανεμόμενα κέρδη από τις ανώνυμες εταιρείες. Βέβαια ήταν τα κέρδη των εργαζομένων, ήταν τα κέρδη των οικοδόμων, των βιομηχανικών εργατών. Τα μειώσατε σε 10 και στη Νέα Δημοκρατία και πατώντας και σε αυτό 5%. Πάμε παρακάτω για να δούμε τι γίνεται συνολικά. Φοροαπαλλαγές. Ξέρετε, αυτά ο κόσμος τα καταλαβαίνει και θα τα καταλάβει μία και καλή και θα τελειώσει η ώρα σας. Τα καταλαβαίνει. 57 φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές. Οι οποίοι τι είναι? Πρώτοι σε εμπορικό στόλο στον κόσμο. Έχουν εξεθεί, τρελαίνεσαι με τα νούμερα. Και τώρα με τα καράβια LNG και λοιπά που υπηρετούν και άλλους σκοπούς, είναι στο Θεό. Αφορολόγητο πετρέλαιο. Οι αγρότες έχουν? Όχι. Γιατί? Δεν παράγουν αυτοί? Τι κάνουν, δεν παράγουν τρόφιμα? Κάναμε και για όλους τους υπόλοιπους. Καλά, πού να πείτε κουβέντα εδώ τώρα, δεν μιλάτε, τσιμουδιά και τα σκυλιά δεμένα. Για το ΣΥΡΙΖΑ λέω και το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε πρόταση στο Σύνταγμα που τα έχει κατοχυρώσει από το 56 νομίζω, να καταργηθούν. Ποιος το ψήφισε? Μόνο το ΚΚΕ. Κανένας από τους υπόλοιπους. Το απέρριψαν με τα βδελιγμίας. Σκανδαλώδεις ρυθμίσεις.
και τώρα είναι τόσο προκλητικό, ενώ γδέρνεται τον κόσμο, φαίνεται νέες φοροαπαλλαγές. Μείωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5 σε 0,2. Μείωση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών 50%. Έτσι δεν είναι, κυρία Σιρεγγέλα? Καλορίζικη. Στη Νέα Δημοκρατία, ως γραμματέας. Έτσι δεν είναι? Είναι ψέματα. Δηλαδή, για σκεφτείτε λοιπόν, και απευθύνομαι στους εργαζόμενους, για σκεφτείτε τι τερατώδης, τι βάρβαρη είναι αυτή η πολιτική. Σε αυτούς που έχουν θησαυρίσει, τους κάνετε και άλλες φοροαπαλλαγές τώρα με αυτή την κατάσταση. Συμπέρασμα λοιπόν, για να μην λέω πολλά. Δεν υπάρχει καπιταλιστική ανάπτυξη για όλους. Δεν υπάρχει. Κάποιος θα χάνει, κάποιος θα κερδίζει. Για να κερδίσει ο εργάτης πρέπει να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο που δεν ξέρει τι να τα κάνει πλέον και πού να τα επενδύσει από τα κέρδη που έχει. Δεν υπάρχει οικονομία για όλους. Εδώ λοιπόν, τι είπε ο κύριος Κασελάκης, εμείς λέμε οικονομία για όλους. Και ο Μητσοτάκης τα ίδια λέει, η Νέα Δημοκρατία. Και θα σας πω ένα για να χαλαρώσει η κατάσταση. Είδα μια γελιογραφία από τις πιο πετυχημένες που έχω δει. Γράφει, συνέλευση του ΣΕΒ. Τώρα θα μιλήσει ο Κυριάκος Κασελάκης και μετά ο Στέφανος Μητσοτάκης. Τα συμπεράσματα δικά σας ακριβώς. Και τι άλλο ακόμα. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη αντιπολίτευση. Και εσείς κοντά είσαστε, αλλά δεν εκτίθεστε τόσο πολύ. Δεν θα χωρίσουμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αρχηγός τους, τους Έλληνες ταξικά. Έχουμε ζήσει αρκετή διχόνια ως Έλληνες. Δεν χρειάζεται άλλο. Πρόταση στην Νορβηγία. Βραβείο Νόμπελ. Το πήρε ο Λάσκαρης που είπε ότι καταργώ την πάλη των τάξεων. Τώρα πρέπει να το πάρει ο κύριος Κασελάκης γιατί ο Λάσκαρης έχει πεθάνει. Κατάργηση. Δεν υπάρχουν τάξεις στην κοινωνία. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας. Και όμως, να λοιπόν, δεν υπάρχει οικονομία για όλους. Η καπιταλιστική οικονομία είναι για τους καπιταλιστές και η σοσιαλιστική οικονομία είναι για το λαό. Αυτή που υποστηρίζουμε εμείς. Τέλος, έχω 2 λεπτά. Ποια είναι η γραμμή της αντιπολίτευσης, ονομαζόμενης, γιατί τα άλλα τα είπα. Η γραμμή είναι ότι δεν φταίει το σύστημα, φταίει η διαχείριση. Δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση, φταίει ο Μητσοτάκης και μάλιστα το προσωποποιούν κιόλας. Εμείς λέμε ναι, φταίει η Νέα Δημοκρατία και φταίει γιατί εφαρμόζεται τη λαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι υποκρισία, κυρίες και κύριοι, και λέω για τους άλλους, να ψηφίζεις όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά να βγαίνεις στα κεραμίδια. Να καταγγέλεις 13 ώρα, να καταγγέλεις παρακολουθήσεις και να έχεις ψηφίσει όλες τις οδηγίες οι οποίες έρχονται και η κυβέρνηση εφαρμόζει. Δεν είναι αθώα το αντίθετο. Είναι μεγάλη υποκρισία και κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτή η αντιπαράθεση είναι βολική. Είναι βολική. Ορίστε. Θα σου πω μετά γιατί. Μη με γαργαλάς. Δώστε μου ένα λεπτό να πω για την άμυνα. Όχι, ο κύριος Χατζηδάκης. Κάθε φορά που ζητάει ο καθένας θα του λέτε αυτό που θέλει. Μου έχουν φάει. Εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά μου έχουν φάει. Δηλαδή, άμα όποιος σας ρωτάει, εσείς τα απαντάτε. Τι είναι, αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό δεν το. Σας παρακαλώ, θα δώσω επιπλέον χρόνο στον κύριο Παφίλη. Δεν με έχουν διακόψει 10 φορές. Όσο συνεχίζετε. Συνεχίζω λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια πολιτική είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έδωσε ένα στοιχείο που δεν το ήξερα. Ότι για την υγεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 1.000.000 κενές θέσεις στον τομέα της υγείας. 1.000.000. Οι γιατροί φεύγουν σωριδών γιατί δεν αντέχουν άλλο. Έχουν σαλτάρει κυριολεκτικά δουλεύοντας μήνες ολόκληρους χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα. 1.000.000 κενές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι ευαγγελίζουν. Καλά, τέτοια λιγούρα. Τόσο πολύ, ούτε κριτική. Περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον δεν τα λέει τόσο πολύ. Όπως το Πασόκ, ας πούμε. Όπως το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο λιγότερο, αλλά χωρίς κριτική. Κόλαφος. Μόνο αυτό το στοιχείο. Για να μην πάρουμε όλα τα υπόλοιπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως,
Επομένως, αυτό το παραμύθι ότι είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση εξαίρεση, δεν έχει ούτε δράκο. Κυριολεκτικά. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται η ίδια πολιτική με κάποιες μικρές παραλλαγές, αλλά χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε όφελος των εργαζομένων. Και κάτι ακόμα, το έχω για εσάς αυτό. Για 10 δευτερόλεπτα. Ναι, 10. 8. Λέτε, λοιπόν, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Εμείς έχουμε πει. Έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου, δεν τις έχετε συμφωνήσει ποτέ, και για το ΦΠΑ και για τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης. Δεν λέω ότι το καλοκαίρι ψηφίσατε όλοι σας να μην μειωθεί ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης και τώρα κάνετε σαν το γάτο. Ελάτε, και ξέρετε τι κάνει. Τελειώνει, δεν περιμένετε. Παρακαλώ. Ναι, αλλά πώς το ζητάτε. Όταν συμφωνείτε με τα πλεονάσματα, όταν δεν συμφωνείτε με τη φορολογία του κεφαλαίου, από πού θα βγουν τα πλεονάσματα, από πού τα έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ? Από τους βιομήχανους, από τους εφοπλιστές, από το μεγάλο κεφάλαιο ή από το λαό? Εσείς λοιπόν τώρα, κάνοντας, δεν λέω λαϊκισμό, δεν μας αρέσει η έκφραση αυτή, λέτε να μειωθεί ο ΦΠΑ την ίδια στιγμή που συμφωνείτε για τα πρωτογενή πλεονάσματα που όλοι σας... Κύριε Παφίλη, σας παρακαλώ. Τέλειωσε. Παρακαλώ. Που όλοι σας ψηφίσατε στο τρίτο μνημόνιο. Εκτός αν έχετε πάθει αμνησία το ότι ψηφίσατε. Ωραία. Ή αν δεν το διαβάσατε. Επομένως, τέλειωσε. Μονόδρομος. Δεν πάει. Δεν πάνε να λέτε εσείς εδώ και αυτοί μεγάλοι. Λένε ότι το σύστημα τέλειωσε. Έχει χρεοκοπήσει. Είναι απάνθρωπο, είναι βάρβαρο. Δεν μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις γιατί είναι παρακαλώ, το DNA ελάτε. Του. Άρα ο δρόμος του αγώνα για να αποσπάσουν οι εργαζόμενοι και της ανατροπής συνολικά αυτού του συστήματος είναι πλέον κοινωνική αναγκαιότητα. Και θα έρθει, κύριε Πλεύρη, αργά ή γρήγορα, και θα είναι μέρα μεσημέρι με το κουκουέ μπροστά και με τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε συμμαχία. Ευχαριστούμε. Όσο για σας, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε. Δευτερόλεπτο. Όσο για σας, για να μην σας αφήσω με το. Ακούστε, εμείς σας παρακαλώ, κύριε Παφίλη, ελάτε. Ο ελληνικός λαός να χρηματοδοτεί τη δολοφονία λαών από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Χαίρετε.